Την αντίθεσή του στη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων εξέφρασαν τα μέλη της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, που προχώρησαν σήμερα σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Γιατροί, νοσηλευτές αλλά και συνταξιούχοι διαμαρτύρονται για την εμπορευματοποίηση, όπως λένε, της υγείας και καλούν τους εργαζόμενους νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης να μην δηλώσουν συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία ούτε στην άσκηση ιδιωτικού έργου. Διαδηλώνουμε ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης να συνεχίσει την εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας και με την ενεργοποίηση των απογευματινών χειρουργείων και με το νομοσχέδιο για τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών ΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε αναισθησιολόγοι, ούτε νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσουν να υποστηρίξουν. Στόχος τους είναι να αυξήσουν τα έσοδα των νοσοκομείων. Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών, σε καθημερινή πρωινή λειτουργία είναι μόλις το 60% των διαθέσιμων χειρουργικών αιθουσών λόγω έλλειψης προσωπικού. Η ΕΝΗΘ υποστηρίζει πως δεν καλύπτονται οι θέσεις των γιατρών που προκυρήσει το Υπουργείο Υγείας λόγω των χαμηλών μισθών, της υπερεργασίας και των μετακινήσεων σε άλλους νομούς για την κάλυψη των κενών. Είπα τους γιατρούς να επικεντρωθούν όχι μόνο σε αυτά τα οποία λένε, αλλά και σε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν την καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων, όπως είναι η εφαρμογή, η πλήρης εφαρμογή της λίστας χειρουργείου. Να δουν κάτι το οποίο μέχρι τώρα το παραβλέπουν και επικεντρώνονται σε άλλα πράγματα. Με τη στάση εργασίας και την παράσταση διαμαρτυρίας στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια, οι νοσοκομιακοί γιατροί ζητούν εκτός των άλλων ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στην αποζημίωση των εφημεριών, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες.